coach. Ο Ολυμπιακός τελείωσε αίτητος στον πρώτο γύρο, αίτητος και στην Ευρώπη. 17 νίκες συνολικά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τι κάνουμε τώρα, είναι διακοπές. Είναι αυτό που έτσι θέλετε να πάτε για Χριστούγεννα? Νομίζω ότι αυτή η διακοπή θα την θέλαμε πολύ. Είναι μετά από μια σειρά πολλών παιχνιδιών αρκετά κουραστικών. Όλα πήγανε πάρα πολύ καλά, θεωρώ, για την ομάδα μας. Αλλά είναι η μισή δουλειά. Έχουμε πλέον μετά τη διακοπή και την ξεκούραση που θα πάρουν τα παιδιά, τα οποία τη δικαιούνται, να ξαναξεκινήσουμε την προσπάθειά μας για την τελική ευθεία, που δεν είναι άλλη από το να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και περήφανος για τα παιδιά, πραγματικά, γιατί έχουν αντιμετωπίσει όλα τα παιχνίδια με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Και νομίζω ότι η εικόνα μας, παρότι θεωρείται ότι είναι εύκολες οι νίκες, δεν είναι εύκολες. Μέσα στο γήπεδο, σε καθημερινή βάση, γίνεται πολύ σκληρή προσπάθεια από τα παιδιά και νομίζω αυτό φαίνεται στους αγώνες και στα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα. Σήμερα το σημερινό παιχνίδι το περιμένατε τόσο εύκολο ή περιμένατε μεγαλύτερη κόντρα που θα το παιχνίδι δεν ήταν εύκολο. Το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις καλύτερες ομάδες φέτος, αλλά νομίζω ειδικά στα δύο πρώτα σετ κάναμε την καλύτερη εμφάνιση της φετινής χρονιάς. Νομίζω ήμασταν πληκτικοί, με ελάχιστα λάθη και σε κάθε φάση παίζαμε σωστά. Εμείς το κάναμε το παιχνίδι να φαίνεται εύκολο. Στο τρίτο σετ λίγο κι εμείς ρίξαμε ρυθμό, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε και με την αλλαγή του Πασαδόρου άλλαξε ο ρυθμός του ΠΑΟΚ και πήγε στην κόντρα, αλλά και εκεί πέρα, ως συνήθως όπως γίνεται, στο τέλος ήμασταν πιο ψύχρεμοι, πιο συγκεντρωμένοι και πήραμε τελικά και την νίκη και το καθαρό τρίποδο. Και είχατε την ευκαιρία να κάνετε και rotation, να κάνετε αλλαγές στους παίκτες, να τους φρεσκάρετε. Ναι, σίγουρα ήθελα να παίξουν όλα τα παιδιά. Εν μέρη έγινε αυτό εδώ πέρα. Βοηθήσαν όλοι όσοι μπήκανε, το είδατε κι εσείς. Και αυτό είναι το ευχάριστο, γιατί ο καθένας ξέρει το ρόλο του και κάνει καλά τη δουλειά του. Το Γενάρη ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο League Cup. Ακόμα δεν έχει βγει ημερομηνία, δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι. Όχι, δεν γνωρίζω ημερομηνία, αλλά από το Γενάρη ξεκινάει μια σειρά πρωτάθλημα, League Cup, Ευρώπη και έρχεται και το κύπελο. Το οποίο εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή θα κοιτάμε παιχνίδι-παιχνίδι και θα προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να παίρνουμε το απόλυτο. Αυτό είναι ο στόχος μας, αυτό κάνουμε μέχρι τώρα και δεν θα το αλλάξουμε. Δεν βλέπουμε τόσο μακριά. 5 του μηνός έχουμε το πρώτο παιχνίδι με τη Λαμία και έτσι θα ξεκινήσουμε. Και μετά, ό,τι έρχεται, θα είμαστε εκεί πέρα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε και προσπαθούμε όλο αυτό το διάστημα. Θέλετε να μας πείτε και μια ευχή? Καταρχάς, το πιο σημαντικό που μπορώ να σας ευχηθώ είναι υγεία, γιατί χωρίς υγεία δεν έχει αξία τίποτα άλλο. Και από εκεί και πέρα, θεωρώ να είσαστε καλά και να χαιρόμαστε με αυτά που έχουμε και να τα εκτιμάμε ανάλογα. Εγώ θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον κόσμο σήμερα που έδωσε δυναμικό παρόν. Το έχω ξαναπεί ότι τον έχουμε ανάγκη τον κόσμο. Σήμερα πραγματικά ήταν πιο κοντά μας από άλλα παιχνίδια. Και εδώ θα ήθελα να πω, ας μην φαίνονται οι νίκες ότι είναι τόσο εύκολες. Ο κόσμος δίνει ενέργεια, δίνει πολύ μεγάλη βοήθεια στους αθλητές μας. Και μακάρι να είναι εδώ πέρα να μας βοηθάει. Πάντως τον ευχαριστούμε και πιστεύουμε ότι την καινούργια χρονιά θα είναι κοντά μας για να μας βοηθήσει.